Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο τέταρτο I Ask and Watch. Είναι η διαδικασία της πλατφόρμας του iSyriza που έχει ως σκοπό την ανταλλαγή απόψεων αλλά και γνώσεις γύρω από τα θέματα της επικαιρότητας, ιδιαίτερα τώρα μάλιστα με αυτή την ευκαιρία που μπορούμε να συζητήσουμε και για τα θέματα του κορονοϊού. Είναι αρκετά άλλωστε και τα ερωτήματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα και την, θα λέγαμε, δημόσια συζήτηση. Η εξάπλωση άλλωστε των κρουσμάτων του κορονοϊού είναι ραγδαία και στη χώρα μας. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα. Τι μέτρα προστασίας οφείλουμε να πάρουμε, αν το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα αντέξει την πίεση των ημερών και τι είδους μέτρα επίσης πρέπει να πάρει και η κυβέρνηση. Μαζί μας εδώ στην διαδικασία αυτή έχουμε τον πρώην Υπουργό, βουλευτή επίσης σήμερα και τομέαρχη υγείας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, αλλά και τον παιδίατρο, επιδημιολόγο και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον κορονοϊό, τον κύριο Τάκη Παναγιωτόπουλο. Καλησπέρα σας και στους δύο. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως, θέλω μια γενική τοποθέτηση, έτσι κι αλλιώς τρέχουν τα γεγονότα, από τον κύριο Τάκη Παναγιωτόπουλο για το τι γίνεται αυτές τις ημέρες και ποια είναι και τα μέτρα, αλλά και ποια είναι η κατάσταση αναφορικά με τον κορονοϊό. Κύριε Παναγιωτόπουλο, λόγος εσάς. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας καταρχάς. Με δύο λόγια. Βρισκόμαστε στη φάση που, όπως βλέπουμε όλοι, η επέκταση του ιού προχωράει με αρκετά ταχύς ρυθμούς. Τα κύρια μέτρα που οφείλουμε να πάρουμε σε αυτή τη φάση είναι το πρώτο και βασικό, όσο μπορούμε να αποφεύγουμε τις κοινωνικές επαφές. Το μένουμε σπίτι είναι ένα συμπυκνωμένο σύνθημα που πρέπει όλοι να το ακολουθούμε. Πότε μένουμε σπίτι? Απολύτως όταν έχουμε συμπτώματα οποιουδήποτε είδους, όπως πυρετό, ενώ ακόμα και ελαφρά συμπτώματα ιώσεων που λέμε. Πυρετό, βήχα, δύσπνοια πολύ περισσότερο, μένουμε σπίτι οπωσδήποτε. Αλλά μένουμε σπίτι ακόμα και αν δεν έχουμε συμπτώματα. Περιορίζοντας τις επαφές μας κατά το δυνατόν, για ποιο λόγο? Για να επιβραδύνουμε την εξάπλωση του ιού. Αυτό είναι το κλειδί σήμερα. Δεν είναι για να μην αρρωστήσουμε όλοι μας, κυρίως οι άνθρωποι που είναι υγιείς. Πρέπει να μην αρρωστήσουμε, αλλά γιατί? Κυρίως για να μην γίνουμε αναμεταδότες του ιού. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε πάντα εύκολα, αλλά αυτός είναι ο κύριος στόχος των μέτρων και των τόσο αυστηρών μέτρων που έχουν ληφθεί. Το δεύτερο κύριο μέτρο είναι ότι προστατεύουμε τους ευπαθείς ανθρώπους γύρω μας. Ηλικιωμένους πάνω από 70 ετών, έτσι σχηματικά, ανθρώπους που έχουν σοβαρά χρόνια νοσήματα, που σε συνδυασμό ενδεχομένως και με την ηλικία μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση. Αυτά τα δύο είναι ο πυρήνας της στάσης μας αυτή την περίοδο και πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά. Δεν είναι ένα αστείο ή ένα παιχνίδι. Σαφέστατο. Για να εξηγήσω λίγο και τη διαδικασία και στους θεατές αυτής της διαδικτυακής συζήτησης, υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες η κατάθεση των ερωτημάτων από τους χρήστες της πλατφόρμας iSyriza. Έπειτα δόθηκε ένα περιθώριο ώστε οι χρήστες της πλατφόρμας να ψηφίσουν τις, θα λέγαμε έτσι, επικρατέστερες και ίσως και πιο, θα λέγαμε έτσι, επιθυμητές να απαντηθούν ερωτήσεις. Και βεβαίως αυτές θα τεθούν και στους δυο σας. Εγώ αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο τουλάχιστον να θέσω αυτές τις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με μία ερώτηση, η οποία θέλω να την απαντήσει ο κύριος Ξανθός. Λέει το εξής: η Γερμανία με μία κλίνη μονάδα συντατικής θεραπείας ανά 2.800 κατοίκους ανησυχεί ότι πολλοί ασθενείς που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορεί να μην τύχουν περίθαλψης και να χτυπηθούν θανάσιμα από τον ιό. Στη χώρα μας, με μία κλίνη ΜΕΘ ανά 50.000 κατοίκους, ποιο μέλλον προδιαγράφεται? Καλή η υπεύθυνη αντιπολίτευση. Μήπως όμως πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να θέσει μαχητικά ριζοσπαστικές προτάσεις για να σωθούν ζωές? Κύριε Ξανθέ. Κύριε Σβέρκο, νομίζω ότι είμαστε όντως σε μία δύσκολη φάση. Είναι πρωτόγνωρη αυτή η συγκυρία. Η πανδημική, αυτή η εξάπλωση του νέου ιού είναι μια καινούρια διασυνοριακή απειλή για τη δημόσια υγεία σε όλο τον κόσμο. Άρα νομίζω ότι οφείλουμε να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση και να λαμβάνουμε σε κάθε συγκυρία τα καταλληλότερα μέτρα. Θεωρώ ότι το παιχνίδι θα κριθεί σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι αυτό το οποίο περιέγραψε προηγουμένως ο κ. Παναγιωτόπουλος, η μάχη
περιορισμού της διασποράς στο γενικό πληθυσμό, στην κοινότητα και στις ευπαθείς ομάδες. Αυτό είναι κρίσιμο πεδίο. Και το άλλο είναι η λειτουργική υποστήριξη, η ενδυνάμωση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τα περιστατικά αυτά τα οποία θα θέλουν ειδική φροντίδα, νοσηλεία ή και εντατική θεραπεία. Θεωρώ ότι το πιο από την άποψη της ριζοσπαστικότητας μέτρο είναι πραγματικά να εμποδίσουμε την εξάπλωση του ιού. Και αυτό απαιτεί μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, γιατί έχει πολύ σκληρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα όλων μας, στην καθημερινότητα των ανθρώπων, στη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας. Και θεωρώ ότι πρέπει όλοι να συνδράμουμε σε αυτή τη γραμμή, έτσι ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο δυνατό την ανάγκη προσφυγής στο δημόσιο σύστημα υγείας και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι όντως ένα διαχρονικό έλλειμμα στο ελληνικό ΕΣΥ. Δεν είναι η αναλογία αυτή. Είναι περίπου, έχουμε 550 αυτή τη στιγμή, 555 νομίζω για την ακρίβεια, διαθέσιμες ενεργείς κλίνες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία της χώρας μας. Είναι κάτω από 1 προς 20.000. Και βεβαίως πρέπει να αυξήσουμε τις διαθέσιμες κλίνες αυτή την περίοδο για να έχουμε το backup, να έχουμε δηλαδή την ασφάλεια ότι αν χρειαστεί περισσότερος κόσμος να υποστηριχτεί, ότι αυτό θα είναι εφικτό. Είναι σημαντικό το ότι καταφέραμε μέσα στην κρίση, μέσα στη διάρκεια των μνημονίων και της λιτότητας, να αυξήσουμε τις διαθέσιμες κλίνες περίπου κατά 100, και άρα σήμερα η αφετηρία είναι αρκετά καλύτερη από πριν από 4-5 χρόνια. Είναι σημαντικό το ότι η κυβέρνηση δρομολογεί προσλήψεις έκτακτες και γρήγορες συμβασιούχων νοσηλευτών για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κλινών εντατικής. Πρέπει όμως να είναι σαφές ότι πιθανότατα να χρειαστούμε και ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και από διαθέσιμες κλίνες των στρατιωτικών νοσοκομείων και του ιδιωτικού τομέα, αν χρειαστεί. Νομίζω ότι με αυτό το συνδυασμό παρεμβάσεων, δηλαδή εξάρτηση των περιθωρίων ανάπτυξη όλων των διαθέσιμων κλινών και συνεργασία με άλλους φορείς που έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αυτό το πεδίο, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε την ασφάλεια ότι θα αντιμετωπίσουμε με αξιοπιστία τα αναγκαία περιστατικά τα οποία θα ζητήσουν τη βοήθεια του ΕΣΥ. Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτοπουλε, η ερώτηση δεύτερη απευθύνεται σε εσάς. Για πόσο χρόνο διατηρείται ο ιός ζωντανός στις διάφορες επιφάνειες? Για παράδειγμα, στο μέταλλο, στα έπιπλα, τα ρούχα, στα χέρια μας κτλ. Καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Πριν από αυτό, να θυμίσω ότι ο κύριος τρόπος μετάδοσης του ιού είναι με τα σταγονίδια που λέμε. Τι θα πει αυτό? Θα πει όταν μιλάμε, βήχουμε, φτερνιζόμαστε πολύ περισσότερο, εκπέμπουμε γύρω μας μικρά-μικρά αόρατα σταγονίδια, τα οποία αυτά είναι ο κύριος τρόπος μετάδοσης. Γι' αυτό ένα κύριο μέτρο προφύλαξης είναι να είμαστε σε απόσταση 2 μέτρα και περισσότερο. Είναι βασικό. Τώρα, πολύ σωστά το λέτε, καμιά φορά αυτά τα σταγονίδια πέφτουν σε επιφάνειες γύρω μας που μπορούν να μεταδοθούν από εκεί, διότι επιβιώνουν, για να έρθω ρητά στο ερώτημά σας, σε μέταλλα και πλαστικά έχει βρεθεί ότι μπορεί να επιβιώνουν έως το πολύ, έως και 2 με 3 ημέρες. Αυτό βέβαια δεν είναι σε όλες τις συνθήκες, και γιατί εξαρτάται από τη θερμοκρασία, εξαρτάται από την υγρασία και από άλλους παράγοντες. Όμως σε εργαστηριακές μελέτες έχει βρεθεί ότι επιβιώνουν περίπου αυτό το διάστημα. Να πω ότι σε χαρτόνια ή άλλα υλικά που συνήθως χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία πακέτων, επιβιώνει πολύ λιγότερο, λιγότερο από το χρόνο που χρειάζεται να έρθει ένα πακέτο κάπου. 24 ώρες είναι το μάξιμο. Mm-hmm. Τώρα, τρόφιμα και άλλα τέτοια προϊόντα δεν έχει δειχθεί να μπορεί να μεταδοθεί από αυτά. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να πω και κάτι που είναι και γενικότερο. Το λέω μια φορά, αλλά ισχύει για πολλά. Αυτά είναι με αρκετές αβεβαιότητες, διότι είναι ένας νέος ιός. Τώρα τον μαθαίνουμε
Και όλα αυτά που σας λέω ενέχουν και στοιχεία αβεβαιότητας. Έτσι. Σας λέω όμως αυτά που εκεί που βρισκόμαστε τώρα, που η γνώση μας βρίσκεται τώρα. Mm-hmm. Η τρίτη ερώτηση προς εσάς, κύριε Ξανθέ. Μιλήσαμε πριν αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει και τι μπορεί να γίνει για να ενισχυθούν τα νοσοκομεία. Όμως, πόσο έτοιμα είναι τα νοσοκομεία μας σήμερα να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή με την πανδημία πλέον του κορονοϊού? Νομίζω η απάντηση σε αυτό συναρτάται από το πόσο γρήγορα θα δεχθούν μια κρίσιμη ενίσχυση αυτή την περίοδο. Τα νοσοκομεία βεβαίως έχουν τα προβλήματά τους διαχρονικά και πριν από την κρίση θα έλεγα οξύνθηκαν αυτά τα προβλήματα στα χρόνια του Μνημονίου. Έγινε μια πολύ σημαντική προσπάθεια υποστήριξης και αναβάθμισης του ΕΣΥ την προηγούμενη περίοδο με επιπλέον πόρους και ανθρώπινους και υλικούς. Το σύστημα υγείας είναι σήμερα όρθιο, αξιόπιστο, λειτουργικό και κυρίως προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική αφετηρία για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα απειλή. Νομίζω ότι η κρίσιμη κρίκη για την ανταποκρισιμότητα του συστήματος είναι πρώτον οι μονάδες εντατικής που το είπαμε προηγουμένως. Ένας άλλος κρίσιμος κρίκος είναι τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, τα οποία επίσης έχουμε δρομολογήσει μια ενίσχυσή τους από την προηγούμενη περίοδο με ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ και αυτή την περίοδο επίσης πρέπει να στηριχθούν και με το αναγκαίο νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας των νοσοκομείων και χρειάζονται και μια καλύτερη οργάνωση προσαρμοσμένη στις νέες απαιτήσεις, έτσι ώστε με ασφάλεια να διερευνώνται τα ύποπτα κρούσματα, τα περιστατικά τα οποία έχουν ισχυρή υποψία ότι μπορεί να έχουν λίμωξη από κοροναϊό, έτσι ώστε να μην κινδυνεύει να υπάρξει διασπορά στο υπόλοιπο προσωπικό και στους άλλους ασθενείς του νοσοκομείου. Επίσης, ένας κρίσιμος κρίκος, κατά την άποψή μου, δεν έχει επισημανθεί μέχρι τώρα και δεν έχουμε δει να εντάσσεται στο σχεδιασμό της κυβέρνησης, είναι το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας και τα κέντρα υγείας αστικού τύπου, τα παλιά πολιατρία του ΙΚΑ, και τα κέντρα υγείας αγροτικού τύπου, και οι τοπικές μονάδες υγείας, οι νέες δομές που καταφέραμε να ενεργοποιήσουμε εμείς την προηγούμενη περίοδο, που θεωρώ ότι μπορούν με κατάλληλη προετοιμασία βεβαίως και σοβαρό σχεδιασμό να ενσωματωθούν στην γραμμή ανάσχεσης της διασποράς του ιού. Ούτως ή άλλως, το πάνω από το 80% των περιστατικών φαίνεται ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Χρειάζονται εξωνοσοκομιακή φροντίδα και όχι κατά ανάγκη νοσηλεία και αντιμετώπιση σε νοσοκομιακό επίπεδο. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτό το σχεδιασμό και φυσικά με την ενίσχυση και του ΕΚΑΒ, το οποίο είναι κρίσιμος κρίκος και αυτός είναι η επίβουσα προνοσοκομιακή φροντίδα, με την ενίσχυση των εργαστηρίων, θεωρώ των δημόσιων δομών, νομίζω ότι με αυτές τις προϋποθέσεις της λειτουργικής ενδυνάμωσης πιστεύω ότι μπορεί να ανταποκριθεί το δημόσιο σύστημα υγείας με αξιοπιστία, παρά το ότι έχει ακόμα ανοιχτές πηγές, παρά τα προβλήματα της προηγούμενης περίοδου. Mm-hmm. Κύριε Παναγιωτόπουλε, γνωρίζοντας ότι είμαστε στην αρχή της επιδημίας, τουλάχιστον έτσι τέθηκε το ερώτημα σε εκείνη τη φάση, πλέον βρισκόμαστε στη φάση της πανδημίας, πότε αναμένετε ότι θα έχουμε την κορύφωσή της και πότε θα μπορούμε να πούμε ότι ο κίνδυνος έχει παρέλθει για το μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού? Ωραία, λοιπόν, είμαστε στη φάση της πανδημικής, όπως λέμε, εξάπλωσης. Να το εξηγήσω λιγάκι αυτό. Τι σημαίνει? Σημαίνει αυτό το πανδημική. Σημαίνει ότι επειδή είναι ένας νέος ιός, κανένας δεν έχει αντιθώματα από προηγούμενη επαφή μαζί του, όπως έχουμε με όλους τους άλλους ιούς που κυκλοφορούν, σχεδόν όλους τέλος πάντων, και ως εκ τούτου είμαστε όλοι υποψήφοι να αρρωστήσουμε. Αυτό είναι και ως εκ τούτου αφορά το σύνολο του πληθυσμού, όλο το δίκαιο. Λοιπόν, η κορύφωση δεν είναι ξανά εύκολο να την υπολογίσουμε με ακρίβεια, αλλά κρίνοντας από την Κίνα, από άλλες περιοχές, από άλλες αντίχειες καταστάσεις, από μαθηματικά μοντέλα, υπολογίζουμε ότι θα χρειαστεί 2 μήνες, 1,5, 2 με 3. Και να σας πω και κάτι που φαίνεται περίεργο. Όσο περισσότερο κρατήσει, τόσο καλύτερα. Γιατί όσο περισσότερο κρατήσει,
η άνοδος του κύματος μέχρι να φτάσουμε στην κορύφωση σημαίνει ότι θα πηγαίνει πιο ομαλά και πιο αργά, αλλά λιγότερο θα καταπονείται το σύστημα υγείας. Περίπου αυτή η τάξη μεγέθους πάντως υπολογίζεται. 1,5 με 3 μήνες, να το πω έτσι λίγο σχηματικά. Μάλιστα. Σαφές, γιατί έχουν ακουστεί και αρκετά γύρω από αυτό. Θέλω να πάω στον κύριο Ξανθό. Αναφερθήκατε και πριν, όταν απαντούσατε την προηγούμενη ερώτηση που απευθύνθηκε σε εσάς, αλλά νομίζω ότι θέλω και χρειάζονται κιόλας και όσοι έθεσαν αυτό το ερώτημα, μια παραπάνω, ας πούμε, θα λέγαμε, κουβέντα σε αυτό. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δείχνει την απαραίτητη αποφασιστικότητα για την κατάλληλη θωράκιση του δημοσίου συστήματος υγείας, ώστε αυτό να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες λόγω του κορονοϊού? Ποια επίγοντα μέτρα θεωρείτε ότι πρέπει, επίγοντα μέτρα, ότι πρέπει να εφαρμοστούν για αυτόν τον σκοπό? Κύριε Σβέρκο, νομίζω ότι η στρατηγική η οποία έχει ακολουθηθεί μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Υγείας είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, εμπιστεύτηκε την επιστημονική ομάδα τις εισηγήσεις και τις συστάσεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες που έδωσε οι ειδικοί επιστήμονες, οι λοιμοξιολόγοι, οι επιδημιολόγοι, που είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο διαθέτει αυτή τη στιγμή η χώρα. Και με βάση αυτές τις κατευθύνσεις κινήθηκε, νομίζω, με αρκετά αποφασιστικό τρόπο στη γραμμή του περιορισμού της κοινωνικής διασποράς του ιού. Αυτό είναι, θεωρώ, πάρα πολύ κρίσιμο και αποδεικνύεται από την εμπειρία και άλλων χωρών ότι όπου αυτό δεν έγινε έγκαιρα, η εξέλιξη της πανδημίας δεν είχε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, με κορυφαίο παράδειγμα την Ιταλία. Νομίζω, λοιπόν, ότι στρατηγικά η γραμμή ήταν η σωστή. Τώρα, αυτό για να έχει στην πράξη αποτέλεσμα, κατά την άποψή μου, χρειάζονται αυτές οι κρίσιμες προϋποθέσεις που είπαμε πριν. Χρειάζεται η επένδυση επιπλέον χώρων στο ΕΣΥ, χρειάζεται η ενίσχυση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων και των υγειονομικών περιφερειών. Έχουμε προσδιορίσει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε προσδιορίσει περίπου ένα ποσό της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ ως αναγκαία αναπροσαρμογή στο κλειστό μπάτζετ σήμερα του ΕΣΥ για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή τη φάση τουλάχιστον στις ανάγκες της πανδημίας. Επίσης, είναι σημαντικό για να έχει επιτυχία η πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμβασιούχους, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας αυτή την περίοδο, να συνοδευτεί αυτή η πρόσκληση και με ένα πλάνο, με ένα σχεδιασμό μόνιμων προσλήψεων. Έχουμε προσδιορίσει τις ανάγκες και τις δυνατότητες της συγκυρίας γύρω στις 4.000. Αυτό αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, έτσι ώστε να έχουν ένα ισχυρό κίνητρο οι άνθρωποι που θα κληθούν σε αυτή τη φάση να βάλουν πλάτη και να στηρίξουν το σύστημα υγείας, να έχουν τη δυνατότητα με τον πόνους της προϋπηρεσίας, με μια ειδική μοριοδότηση, να διεκδικήσουν στη συνέχεια μια μόνιμη θέση στο σύστημα υγείας και να καλύψουν με σταθερό τρόπο ούτως ή άλλως χρόνιες και διαρκείς ανάγκες. Άρα, με αυτές τις κρίσιμες προϋποθέσεις, νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι στη γραμμή του να ακούω την επιστημονική κοινότητα και να αναπροσαρμόζω την τακτική μου με βάση αυτήν. Και ήταν πολύ σημαντικό ότι αναζήτησε και διάβλο επικοινωνίας, συνεννόησης και συνένεσης με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Κύριε Παναγιωτόπουλε, λίγο πριν είπαμε για το πόσος, είπατε εσείς μάλλον, για το πόσος καιρός εκτιμάτε ότι θα χρειαστεί για την κορύφωση αυτής της κατάστασης με τον κορονοϊό. Η επόμενη ερώτηση λέει πόσος χρόνος εκτιμάτε ότι θα χρειαστεί για την εξασθένιση αυτής της πανδημίας. Ναι, εννοείται να πέσει το κύμα. Το κύμα θα ανέβει και θα ξανακατεύει. Ναι, ναι. Προφανώς. Πάλι με αβεβαιότητα μπορούμε να μιλήσουμε. Εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περίπου άλλος λίγο τόσος ακόμα χρόνος, κανένα δίμηνο ακόμα για να πέσει. Αλλά ξαναλέω, όσο πάμε και πιο μακριά, τόσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα. Και επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι ενδέχεται να έχουμε και ένα δεύτερο κύμα αργότερα. Έτσι. Αν έχουμε μια μείωση, ιδίως όπως τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως συμβαίνει με άλλους ιούς, συχνά την επόμενη περίοδο
Έχουμε ξανά μια άνοδο, η οποία ενδέχεται να είναι μικρότερη, ενδέχεται να είναι παρόμοια, θα το δούμε αυτό, να δούμε πώς θα είναι και το κύμα τώρα. Τώρα θα το εκτιμήσουμε μετά, να έχουμε ένα δεύτερο κύμα και να το ζήσουμε και αυτό, και μετά θα γίνει κατά κάποιο τρόπο ένα είδος ενδυμικής νόσου. Θα την έχουμε κάθε χρόνο, θα αρρωσταίνει ένας μικρός αριθμός, όπως συμβαίνει με το κοινό κρυολόγημα, όπως συμβαίνει με την γρίπη. Και βεβαίως, συγγνώμη να συμπληρώσω απλώς ότι μέχρι τότε φυσικά θα πρέπει να υπάρξουν και εξελίξεις και στη φαρμακευτική, έτσι. Πάρα πολύ σωστό. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτό που είπα, να έχουμε ένα δεύτερο κύμα, θα είναι πολύ σημαντικό όσο μπορούμε περισσότερο να τα πάμε, περισσότερο αριθμό ασθενών, να τους πάμε στο δεύτερο κύμα, ακριβώς για τον λόγο που λέτε. Άγιος. Ελπίζουμε να έχουμε πιο πολλά όπλα. Φάρμακα ενδεχομένως, αντιϊκά, εμβόλιο ενδεχομένως. Έτσι να είμαστε αποτελεσματικότεροι. Κύριε Ξανθέ, μιλήσαμε βεβαίως για τα έκτακτα μέτρα και τα μέτρα ενίσχυσης της δημόσιας υγείας, του δημόσιου συστήματος υγείας, του εθνικού συστήματος υγείας, τα οποία πρέπει να λάβουμε. Αλλά ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι τα επιπλέον αυστηρά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν αναφορικά με την κυκλοφορία, αναφορικά με τον έλεγχο προσέλευσης στα σούπερ μάρκετ για αποφυγή συνωστισμού? Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα και τι χρειάζεται? Θεωρώ ότι όσο προχωράμε σε μια πιο διευρυμένη διασπορά του ιού στο γενικό πληθυσμό και στην κοινότητα, πρέπει να εντατικοποιούνται και να αναπροσαρμόζονται επί το αυστηρότερο τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί. Άρα, θεωρώ ότι η σκλήρυνση αυτής της γραμμής, θεωρώ ότι μοιραία οδηγεί σε περισσότερους περιορισμούς, σε περισσότερη αυστηρότητα στον έλεγχο των μετακινήσεων κλπ. Στη λειτουργία των καταστημάτων. Νομίζω ότι ήδη τα μικρά καταστήματα ανακοινώνεται ότι από τις επόμενες μέρες αναστέλλεται και αυτό η λειτουργία. Προφανώς θα διατηρηθούν ανοιχτά τα κρίσιμα καταστήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την τροφοδοσία των ανθρώπων, τα φαρμακεία και όλα αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει αποδειχθεί και από την εμπειρία άλλων χωρών και ιδιαίτερα από την Κίνα, ότι στη φάση της κορύφωσης, όταν ενδυναμώνται αυτά τα μέτρα, έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Και πιστεύω ότι προς τα αυτή τη γραμμή αναγκαστικά θα κινηθούμε στο επόμενο διάστημα, παρότι αυτό είναι επώδυνο για την κοινωνία και παρότι φυσικά πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα αντιρροπιστικά και για τον κόσμο της εργασίας και για την μικρομεσαία επιχείρηση και γενικά για τη λειτουργία της οικονομίας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή πρέπει να είναι η γραμμή και όχι να αφήσουμε την αγορά να λειτουργεί ελεύθερα και να αυτορυθμίζεται. Νομίζω ότι αυτή η γραμμή που σήμερα υλοποιεί το Ηνωμένο Βασίλειο είναι τραγικά ανεύθυνη και απολύτως απαράδεκτη με όρους δημόσιας υγείας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, η επόμενη ερώτηση θα λέγαμε ότι είναι έτσι λίγο γενικότερη και αφορά και το μέλλον. Το ερώτημα είναι, ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει, αυτός ο κορονοϊός, το COVID-19 όπως λέγεται. Θα υπάρξει νέο κύμα επιδημίας και την επόμενη σεζόν? Και επίσης υπάρχει εξήγηση για την πολύ εύκολη μετάδοσή του? Ναι, όπως σας είπα, είναι ενδεχόμενο να υπάρχει κύμα και την επόμενη σεζόν. Μακάρι να είναι όσο γίνεται πιο μεγάλο το κύμα της επόμενης σεζόν, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι ετούτης της σεζόν θα είναι πιο μικρό. Ξαναέρχομαι στον πάγιο τωρινό στόχο να καθυστερήσουμε όσο γίνεται την εξάπλωση του ιού. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή των μέτρων που είναι ήδη πάρα πολύ αυστηρά. Τα επόμενα ίσως μέτρα, όπως είπε και ο κύριος Ξανθός, που ενδέχεται να ληφθούν στην πορεία, την αυστηρή τους εφαρμογή. Τώρα ποιο ήταν το δεύτερο που με ρωτήσατε? Αν θα πρέπει να περιμένουμε, όπως είπατε και εσείς, αλλά νομίζω ότι απαντήσατε ήδη, θα υπάρξει νέο κύμα επιδημίας και την επόμενη σεζόν. Απαντήσατε ήδη. Αλλά και αν υπάρχει εξήγηση και για την πολύ εύκολη μετάδοσή του. Ναι, σωστά. Αν υπάρχει εξήγηση. Κοιτάξτε, όπως είπα, τη βιολογία του ιού δεν την ξέρουμε καλά. Έχουμε κάποιες υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τους υποδοχείς του ανθρώπινου οργανισμού που έρχεται και πιάνει, ας το πούμε, κολλάει ο ιός, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Η ουσία είναι ότι έχει ταχύτατη εξάπλωση, έτσι,
είναι στη φύση στα χαρακτηριστικά του ιού. Υπάρχουν και άλλα ιοί που έχουν επίσης ευρεία εξάπλωση. Και ήθελα με την ευκαιρία να πω ότι δεν μας χρειάζεται καμία ερμηνεία συνωμοσιολογικού τύπου. Η βιολογία των ιών γενικά από μόνη της επιφέρει κάθε τόσο την εμφάνιση νέων ιών με νέα χαρακτηριστικά που μπορεί να είναι και τόσο, ας το πούμε, επώδυνα για μας όσο αυτού του ιού. Μάλιστα. Ας μην προστρέψουμε σε ερμηνείες έτσι συνωμοσιολογικές. Σωστά και πολύ καλά κάνετε και το λέτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί πολλά ακούγονται και ευτυχώς πρέπει δυστυχώς και αυτά να διευκρινίζονται. Κύριε Ξανθέ, μια, θα λέγαμε έτσι, πολιτική ερώτηση που έχει και ένα ιδιαίτερο κοινωνικό αποτύπωμα. Θα καταλάβετε γιατί. Πώς σκοπεύει να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην αιμονή και επιμονή, θα λέγω εγώ, της Ιεράς Συνόδου να αμφισβητεί το κύρος των επιστημονικών ευρημάτων? Κύριε Σβέρκο, νομίζω ότι έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εξέδωσε η κυβέρνηση για τα έκτακτα μέτρα προβλεπόταν η εξουσιοδότηση και η δυνατότητα λήψης μέτρων που οδηγούν σε αναστολή λειτουργίας διαφόρων λειτουργιών, μεταξύ αυτών και των λατρευτικών χώρων. Αυτό δεν υλοποιήθηκε και αντίθετα υπήρξαν κυβερνητικά στελέχη ή στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, τα οποία πίεζαν ή επιχειρηματολογούσαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και νομίζω ότι αυτό δυσκόλεψε τα πράγματα και επέτρεψε να δημιουργηθεί ένα κλίμα διχαστικό, ενώ θεωρώ ότι ήταν απολύτως προφανές ότι έπρεπε να επιμείνουμε στην αυστηρή τήρηση των επιστημονικών συστάσεων και της τεκμηρίωσης από την πλευρά των ειδικών εμπειρογνωμόνων, που θεωρώ ότι ήταν αδιαφεσβήτητες και δεν άφηναν περιθώρια παρερμηνιών, ούτε εκτόσεων, ούτε στρογγυλεμάτων. Ελπίζω, πραγματικά δεν έχω εικόνα σήμερα εκκρεμεί η απόφαση της Ιεράς Συνόδου, ελπίζω πραγματικά να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση του. Ήδη υπάρχει μια δήλωση του Αρχιεπισκόπου, προηγήθηκε η δήλωση του Οικουμενικού Πατριάρχη, πολλών Μητροπολιτών, και πρέπει να το πούμε αυτό, που πρωτοβουλιακά έδωσαν οδηγίες και συστάσεις στους πιστούς να αποφεύγουν αυτή την περίοδο, ειδικά σε ευπαθείς ομάδες, να αποφεύγουν την συνάθρησή τους σε ναούς για να αυτοπροστατευτούν και ήδη και να προστατεύσουν και τη δημόσια υγεία. Νομίζω ότι δεν είναι μονόδρομος πλέον να κινηθεί και η Εκκλησία προς αυτή την κατεύθυνση της μέγιστης δυνατής κοινωνικής υπευθυνότητας και της συστράτευσης με τη συνολική προσπάθεια που κάνει η πολιτεία, η κοινωνία και η χώρα για να αντιμετωπίσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες αυτή τη νέα απειλή. Μάλιστα. Θα περιμένουμε και τις εξελίξεις, διότι πράγματι την ώρα που μιλάμε υπάρχουν αυτές οι διεργασίες. Θα τις δούμε βεβαίως και νομίζω ότι έχει και μια ιδιαίτερη αξία και το τι προηγήθηκε σε όλη αυτή την ιστορία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ρωτάει, υπάρχει μια ερώτηση εδώ στην πλατφόρμα, η οποία λέει, ο COVID-19, ο νέος κορονοϊός, μπορεί να μεταδοθεί από φορείς του ιού οι οποίοι δεν έχουν εκδηλώσει ακόμα την νόσο, προφανώς τα συμπτώματα της νόσου? Ναι, καλή ερώτηση. Ναι, δυστυχώς μπορεί. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που μεταδίδεται γρήγορα ο ιός, έτσι, με αυτή την ταχύτητα. Διότι αν δεν υπάρχουν συμπτώματα, δεν μπορεί να ληφθούν και μέτρα. Από μόνο όποιος έχει, ο άνθρωπος που έχει συμπτώματα κυκλοφορεί περισσότερο, ενώ αν δεν αισθάνεσαι καλά, δεν κυκλοφορεί. Ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που έχει οδηγήσει και έχει οθήσει στη λήψη τόσο αυστηρών μέτρων απομόνωσης, περιορισμού των κινήσεών μας, ακόμα και όταν είμαστε υγιείς. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά. Τώρα, πόσες μέρες πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων υπάρχει μια σάφια, γύρω στις 2 θα είναι κάπου εκεί, συμπλήν. Ξαναλέω, έχουμε πολλές αβεβαιότητες. Ωστόσο, ξέρουμε ότι μεταδίδεται σε φάση που ο άνθρωπος δεν έχει συμπτώματα, ως εκ τούτου τα μέτρα απόστασης του ενός από τον άλλον, διότι μπορεί σε 2 μέρες ή μέρα να αρρωστήσουμε και άρα να μεταδίδουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικά και κομβικά. Μάλιστα. Σαφές.
Μία ερώτηση η οποία νομίζω ότι έχει έτσι, το δικό της ενδιαφέρον, γιατί γίνεται πολλής λόγος. Κύριε Ξανθές, σας απευθύνεται ουσιαστικά η ερώτηση και θέλουμε την απάντηση. Χωρίς καμία διάθεση πολιτικής σκοπιμότητας, αντιμετωπίστηκε επαρκώς από την κυβέρνηση η επιδημία και σε τι βαθμό υπήρχε ετοιμότητα, αν ήμασταν εμείς κυβέρνηση, μιλάει βεβαίως για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα είχαμε επιτύχει καλύτερο ή χειρότερο αποτέλεσμα και γιατί? Κύριε Σβέρκο, νομίζω ότι ξεκαθαρίσαμε από την αρχή ότι σε αυτό το μεγάλο και ζωτικό για την κοινωνία θέμα και για τη δημόσια υγεία θέμα δεν θα συμπεριφερθούμε με όρους πολιτικής ανευθυνότητας, μικροκομματικής αντιπαράθεσης και καταγγελιολογίας. Με σοβαρότητα και με τεκμηρίωση είπαμε ότι θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Καταρχήν, θα κάναμε και εμείς ακριβώς το ίδιο, δηλαδή θα ορίζαμε μια επιτροπή επιρρογνωμόνων. Θεωρώ ότι θα μπορούσε κανείς έτσι σχηματικά να πει ότι θα ορίζαμε ακριβώς τους ίδιους ανθρώπους, με τον ίδιο επικεφαλής, τον κύριο Τσιόδρα, και θα εμπιστευόμασταν τις εισηγήσεις και τις συστάσεις τις οποίες θα μας έδιναν και θα προσπαθούσαμε να τις εφαρμόσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα και αποτελεσματικότητα. Εκεί θα κριθεί και η κυβέρνηση. Προφανώς θα υπάρξουν και κενά και δυσκολίες και αδυναμίες ανταπόκρισης του κρατικού μηχανισμού, του δημόσιου συστήματος υγείας κλπ. Δεν είναι η ώρα τώρα, στη φάση της μάχης, δεν είναι η ώρα να κάνουμε περιπτωσιολογία, ας πούμε, και επιμέρους κριτική σε χειρισμούς. Είναι σωστό να αναδεικνύουμε προβλήματα ή κενά και ολιγορίες ή λάθη ακόμα ενδεχομένως τα οποία μπορούν να υπάρχουν στο καθημερινό management αυτής της πανδημίας. Αυτό οφείλουμε να το κάνουμε από τη θέση μας ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά με μια διάθεση θετικής συμβολής, με μια διάθεση υπόδειξης των σωστότερων μέτρων, των συμπληρωματικών μέτρων τα οποία απαιτούνται, έτσι ώστε πραγματικά να υπάρξει η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια στάση ευθύνης. Θεωρώ ότι ήδη εκτιμάται από ευρύτερα την κοινωνία αυτή η στάση. Και εδώ έχει μια αξία να επισημάνουμε και ζωέργο το εξής. Αυτό το κλίμα πολιτικής συνεννόησης και συνένεσης βοηθάει πάρα πολύ και την κοινωνική συμμόρφωση. Βοηθάει το να καταλάβουν οι πολίτες ότι εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά, ότι δεν είναι ένα πεδίο, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, ελαφρότητας που μπορεί κανείς να το αντιμετωπίζει, όχι με τη δέουσα σοβαρότητα. Συμμορφώνονται λοιπόν καλύτερα οι πολίτες όταν βλέπουν ότι το πολιτικό σύστημα, οι φορείς της πολιτείας, η επιστημονική κοινότητα έχουν μια κοινή στρατηγική και μια συναντήληψη σε αυτά τα ζητήματα και άρα το να έχουμε επίπεδο πολιτικής συνεννόησης ικανοποιητικό αυτή την περίοδο είναι αποτελεσματικότερο και με όρους προστασίας της δημόσιας υγείας. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση, κύριε Παναγιωτόπουλε, αφορά εσάς. Είναι νομίζω αρκετά... θα λέγαμε αρκετοί άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι συμπολίτες μας που σκέφτονται και αναρωτιούνται. Δεδομένου ότι η κοινή γρήπη και ο κορονοϊός μοιράζονται κοινή συμπτωματολογία, ποια συμπτώματα είναι αυτά που θα πρέπει να μας υποψιάσουν ότι μολυνθήκαμε? Πολύ καλή ερώτηση των ακροατών. Δυστυχώς όντως μοιάζουν τα συμπτώματα. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να μας πει ότι αυτό είναι κορονοϊός ή το άλλο είναι γρήπη. Τώρα που θα τελειώσει και η περίοδος γρήπης, ακόμα περισσότερο τα πράγματα θα διευκολυνθούν ασφαλώς. Όμως, στην παρούσα φάση, κάθε άνθρωπος που έχει τέτοιου τύπου συμπτώματα, δηλαδή πυρετό, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, πόνος στους μυς και τα κόκαλα, μεγάλη εξάντληση, συχνά πολλά μαζί από αυτά, πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να είναι κοροναϊός. Το σαν να είναι κοροναϊός σημαίνει μένω σπίτι. Δεν σημαίνει ελέγχομαι. Σε προηγούμενη φάση επιδιώκαμε τη διάγνωση όλων των περιστατικών με κοροναϊό. Τώρα δεν το επιδιώκουμε. Κρατάμε το τεστ για τους βαριά ασθενείς που είναι σε νοσοκομείο, γιατί αλλιώς θα καταρρεύσουν και τα εργαστήρια,
θα εξαντληθούν και τα τεστ και δεν θα τα κάνουν αυτοί που έχουν την πιο μεγάλη ανάγκη. Άρα είναι ουσιώδες στοιχείο κοινωνικής ευθύνης. Αν έχω ήπια συμπτώματα, δεν προστρέχω για τεστ, κάθομαι στο σπίτι μου μέχρι που να περάσουν. Τώρα, παρόμοια σχεδόν, όχι ακριβώς όμως λόγω του ειδικού χαρακτήρα των πραγμάτων, είναι και με το προσωπικό του ΕΣΥ, που επιτρέψτε μου να πω ότι το προσωπικό του ΕΣΥ σήμερα κρατάει τη χώρα ζωντανή. Είναι από τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής που αν αυτοί δεν υπήρχαν, τα πράγματα θα ήταν εξαιρετικά δυσμενή και μάλιστα με έναν ηρωισμό πολλές φορές, με κίνδυνο της υγείας τους και σίγουρα με τρομερά μεγάλη κόπωση. Λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους, εάν εμφανίσουν συμπτώματα οξείας λίμωξης του αναπνευστικού με πυρετό, μάλιστα τότε οφείλει να γίνει το τεστ, οφείλει για να προστατευτούν και οι ίδιοι, αλλά κυρίως οι άνθρωποι με τους οποίους έρχονται σε επαφή. Πολλές φορές αυτό τις τελευταίες μέρες γίνεται λίγο υπερβολικά. Κατανοητό το αίσθημα ανησυχίας όλων των ανθρώπων που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όμως θέλει ένα μέτρο, μια λογική, ένα συγκρατημό και μόνο εφόσον υπάρχουν συμπτώματα του αναπνευστικού, με πυρετό δικαιολογείται το να γίνει έλεγχος, διότι αυξάνονται οι πιθανότητες να πρόκειται όντως για κοροναϊό. Μάλιστα. Κύριε Ξανθέ, η επόμενη ερώτηση είναι, έτσι θα λέγαμε, εξόχως πολιτική. Είναι η ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μονόδρομος για την βελτιστοποίηση της πρόληψης και αντιμετώπισης πανδημιών όπως αυτή του κορονοϊού? Κύριε Σβέρκο, νομίζω ότι ένα, λέω, αδιαμφισβήτητο και ευρύτατα αποδεκτό πολιτικό συμπέρασμα από αυτή την πανδημία είναι η τεράστια υγειονομική και κοινωνική αξία των δημόσιων συστημάτων υγείας. Η τεράστια αξία, η οποία πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχει αμφισβητηθεί από λογείς νεοφιλελεύθερους ανά τον κόσμο, οι οποίοι θεωρούν ότι οι κρατικές δομές δεν είναι αποδοτικές, ότι είναι σπάταλες, ότι έχουν στρεβλώσεις και ότι πρέπει για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, τα οποία υπάρχουν βεβαίως, η λύση είναι να κάνουμε ανοίγματα στην αγορά, να βάλουμε ιδιωτικο-οικονομικό management, να δώσουμε χώρο σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, να φέρουμε ιδιώτες επενδυτές στο ΕΣΥ κλπ. Νομίζω ότι αυτή η κρίση, η μεγάλη υγειονομική κρίση με την πανδημία του κοροναϊού, θεωρώ ότι κλείνει οριστικά αυτή τη συζήτηση. Είναι απόλυτη προτεραιότητα να συνεχίσουμε να επενδύουμε επιπλέον πόρους στην δημόσια περίθαλψη. Χρειάζεται αναδιανομή πόρων, αναδιανομή δημόσιων πόρων υπέρ του ΕΣΥ. Χρειάζεται ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του. Αυτό είναι κρίσιμη σημασίας. Θα είναι η μεγαλύτερη ηθική επιβράβευση των ανθρώπων που σήμερα στη δύσκολη φάση βάζουν πλάτη σε συνθήκες αντίξωες, σε συνθήκες μεγάλης σωματικής και ψυχικής εξουθένωσης. Βάζουν πλάτη και κρατούν όρθιο το σύστημα υγείας και την κοινωνία. Η μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή θα είναι να υπάρξει μια ένεση ανθρώπινου δυναμικού στο επόμενο διάστημα που με επάρκεια και με πληρότητα να καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Και βεβαίως απαιτείται πλέον, γιατί αυτό είναι μια διασυνοριακή απειλή, απαιτείται και μια διεθνούς τύπου, θα έλεγα, διακυβέρνηση αυτής της απειλής δημόσιας υγείας που αφορά όλο τον κόσμο. Χρειάζονται κοινές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενδυναμώσει με διάφορους τρόπους και με χρηματοδοτικά εργαλεία και με τεχνογνωσία και με ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων κλπ. Τα εθνικά συστήματα υγείας, αλλά πρέπει να είναι πολύ σαφές ότι τα αποτελέσματα της έρευνας και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, νέων φαρμάκων και νέων εμβολίων, τα οποία πιθανότατα θα προκύψουν στο εγγύς μέλλον, θα είναι εγγυημένα από την παγκόσμια κοινότητα, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από τους διεθνείς οργανισμούς, ότι θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους ανθρώπους. Και όχι μόνο στις πλούσιες χώρες και στις εύπορες τάξεις. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή η πανδημία να
διευρύνει ανισότητες υγειονομικές οι οποίες υπάρχουν στον κόσμο. Ίσα-ίσα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάμε σε μια γραμμή άμβλησης, περιορισμού των ανισοτήτων και διασφάλισης αυτού που είναι ως κεντρικό πρόταγμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που είναι η ισότητα και η καθολικότητα στην πρόσβαση στην υγεία για όλο τον κόσμο χωρίς διακρίσεις. Μάλιστα. Η πρώτη-τελευταία ερώτηση, νομίζω ότι είναι δική σας αρμοδιότητα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Επειδή μιλήσαμε και για το εμβόλιο και για ένα πιθανό εμβόλιο, το ερώτημα έχει να κάνει με το εξής. Το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου, τι προστασία παρέχει έναντι του κορονοϊού? Παρέχει κάποια προστασία πρώτα? Κοιτάξτε, το εμβόλιο όχι, δεν παρέχει με έναν άμεσο τρόπο προστασία έναντι του κορονοϊού. Ωστόσο, μπορεί να αποτρέψει στις ομάδες υψηλού κινδύνου για τις οποίες υφιστάται το εμβόλιο, μπορεί να αποτρέψει μια επιμόλυνση, όπως λέγεται, πάνω στην πνευμονία από τον κορονοϊό, να έρθει και μια άλλη πνευμονία από τον πνευμονιόκοκο. Αυτό μπορεί να αποτρέψει σε μερικές, που μπορεί να είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Όμως καθε αυτό τον κοροναϊό δεν τον επηρεάζει. Μάλιστα. Σαφές. Και μια τελευταία δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος ερώτηση. Παίρνω την πρωτοβουλία να τη θέσω και να τη θέσω και σε εσάς. Και αφορά το εξής. Ξέρετε, οι δρόμοι έχουν αδειάσει, αν μπορεί να το πει κανείς, στη Μεγαλούπολη. Ωστόσο, στη Μεγαλούπολη δεν κινούνται μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται ή οι συνταξιούχοι, κινούνται και άνθρωποι όπως για παράδειγμα οι πρόσφυγες, οι οποίοι βρίσκονται επίσης ένα ιδιαίτερα ζέον ζήτημα, καθώς βρίσκονται αυτή τη στιγμή μάλιστα σε πολύ μεγάλους αριθμούς στα νησιά ή σε διάφορα κέντρα. Επίσης υπάρχουν άλλοι ευάλωτοι πληθυσμοί, υπάρχουν οι άνθρωποι χωρίς στέγη, υπάρχουν το τοξικοεξαρτημένοι. Υπάρχει κάποια προστασία για αυτούς τους ανθρώπους, τουλάχιστον κάποια μέτρα τα οποία αναλυθούν, και ποια είναι εκείνα τα οποία πρέπει να ληθούν, ποια είναι εκείνα τα μέτρα που πρέπει να ληθούν για την προστασία αυτών των ανθρώπων από τον κορονοϊό? Θα ήθελα, αν θέλετε, να απαντήσετε και οι δύο. Εγώ, κύριε Σβέρκο, θα έλεγα το εξής, ότι αυτές οι ομάδες που περιγράφετε του πληθυσμού είναι εξ ορισμού οι πιο ευάλωτες. Και άρα είναι αυτές οι οποίες, ειδικά αυτή την περίοδο της πανδημίας, χρειάζονται μεγαλύτερη μέρημνα και προστασία. Το έχει πει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αυτό, είναι ότι δεν είναι μόνο οι ευπαθείς ομάδες των ασθενών που κινδυνεύουν από αυτή την κρίση, κινδυνεύουν και οι φτωχοί και οι αδύναμοι και οι ευάλωτοι κοινωνικά πληθυσμοί, και θεωρώ ότι ακριβώς είναι μια ευκαιρία να ενισχύσουμε μέτρα και υγειονομικής και κοινωνικής προστασίας αυτών των ομάδων, έτσι ώστε πραγματικά να ενισχύσουμε την συνολική κοινωνική άμυνα και όχι μόνο την καθ' αυτό υγειονομική πτυχή των μέτρων, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να υποστηριχθούν σε ένα καλύτερο περιβάλλον, να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης, διατροφής, στέγασης κλπ. Γιατί αυτοί είναι κρίσιμοι όροι για να διατηρηθεί η σωματική και η ψυχική τους υγεία αυτή την περίοδο. Ειδικά για τους πρόσφυγες θεωρώ ότι η τωρινή εξέλιξη επιβάλλει την λήψη άμεσων μέτρων αποσυμφόρησης, ειδικά στα νησιά, εκεί που έχουμε μία σήμερα υπερπληθυσμό προσφύγων, σε συνθήκες, το ξέρουμε όλοι πια, απαράδεκτες, σε καθεστώς περίπου ανθρωπιστικής κρίσης. Νομίζω ότι και για λόγους δημόσιας υγείας, ένεκα του κορονοϊού, οφείλουμε αυτή την περίοδο να ενισχύσουμε μέτρα τα οποία θα αποτρέψουν την επαφή αυτών των πληθυσμών με τον ιό, τη διασπορά τους με ανεξέλεκτο τρόπο, και φυσικά το να πυροδοτήσουν, γιατί γι' αυτό πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας, ακραία ξενοφοβικά και ρατσιστικά αντανακλαστικά, τα οποία τα είδαμε να υπάρχουν την προηγούμενη περίοδο. Πραγματικά δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή η μεγάλη δοκιμασία να επιδεινώσει τους όρους διαχείρισης αυτού του σοβαρού κοινωνικού προβλήματος που σηκώνει η χώρα μας και που βεβαίως είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, και πρέπει να συνεχίζουμε να διεκδικούμε μέτρα ισοκατανομής αυτού του τεράστιου προσφυγικού
κύματος το οποίο διαχειριζόμαστε τα τελευταία χρόνια. Ορθά είπατε, κύριε Ξανθέ, ότι πράγματι δεν πρέπει να δώσει αφορμή για ξενοφοβικού τύπου εξάρσεις. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Ναι, να πω κι εγώ κάτι, παρότι ελέγχθησαν πολύ ουσιαστικά πράγματα. Κοιτάξτε, είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, έστω την ιστάτη ώρα, να ληφθούν μέτρα προστασίας κατά το δυνατό αυτών των κοινωνικών ομάδων. Εάν είναι πάρα πολύ ακριβές και ο Παγκόσμιος Οργανισμός το θέτει ότι ο κοροναϊός πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε με όσο μπορούμε χωρίς διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Και έρχεται. Αυτό έρχεται. Το αντίθετό του δηλαδή. Άρα θέλει στοχευμένα και άμεσα μέτρα αυτή τη στιγμή. Και επιτρέψτε μου να βγάλω και ένα άλλο συμπέρασμα γενικότερο από την περιπέτεια του κοροναϊού. Μας έδειξε ότι όχι μόνο το δημόσιο σύστημα υγείας, το εθνικό σύστημα υγείας είναι όπως είπε ο κύριος Ξανθός, αλλά επίσης ο κλάδος, ο τομέας της δημόσιας υγείας, με την έννοια του κλάδου της υγείας που ασχολείται με την υγεία ενός πληθυσμού. Όχι την ατομική ιατρική μόνο, η οποία είναι σημαντική, καμία αμφιβολία. Όμως και η δημόσια υγεία, με την έννοια αυτή που σας λέω, η πληθυσμιακή υγεία και φροντίδα της, είναι επίσης για ιστορικούς λόγους και για πολλές δεκαετίες εξαιρετικά ασθενική στη χώρα μας και πρέπει να βγάλουμε και αυτό το συμπέρασμα από όλη αυτή την περιπέτεια της ενίσχυσης και αυτού του κλάδου της υγείας ώστε σε άλλες αντίστοιχες περιπέτειες να είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι άσε που αυτό μας χρειάζεται ούτως ή άλλως για θέματα πρόληψης κάθε είδους νοσήματος και αυτών που μας προβλημάτιζαν πριν ξεκινήσουμε όλη την ιστορία με τον κοροναϊό. Καρκίνους, εφράγματα και άλλα τέτοια. Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, διότι το τέταρτο I Ask and Watch στο πλαίσιο της πλατφόρμας του iSeries έφτασε στο τέλος του. Αυτές ήταν οι 15, θα λέγαμε έτσι, δημοφιλέστερες ερωτήσεις σε ένα πολύ καυτό ζήτημα της επικαιρότητας που αφορά τον κορονοϊό και την εξάπλωσή του, αλλά και τα μέτρα προστασίας, που αυτό νομίζω ότι είναι και αυτό που ζητούν όλες και όλοι. Ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου τον παιδίατρο, επιδημιολόγο και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον κορονοϊό, τον κύριο Τάκη Παναγιωτόπουλο, καθώς και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό, αλλά και το τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο σας για αυτή την πολύ ωραία και χρήσιμη κουβέντα. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.